ένα βίντεο που ήθελα να κάνω. iPhone 15. Θα έχει USB-C, δεν θα έχει USB-C, θα λέγεται 15 Ultra, δεν θα λέγεται 15 Ultra, θα έχει φακό περισκοπίου, δεν θα έχει φακό περισκοπίου. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις, έκανα τη βρώμικη δουλειά και σε αυτό το βίντεο θα τα αναλύσουμε όλα. Και στο τέλος μήνα, γιατί θα πω και την άποψή μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα είδη τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και κάθε Τετάρτη στις 8, live stream να έρθεις να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις και να συζητήσουμε αν έχεις κάποιο θέμα με την Apple συσκευή σου. Ανοίγω λοιπόν το σκονάκι μου και σήμερα θα κάτσουμε και θα κάνουμε μια όμορφη και ωραία συζήτηση για το τι ισχύει πλέον για το iPhone 15. Άραξε πίσω στην καρέκλα σου, πάρε να φας κάτι, πάρε τον καφέ σου και το βίντεο αυτό ίσως να βγει λίγο μεγάλο. Καθώς οι φήμες είναι πολλές, καθώς έχουν πει πολλά κατά καιρούς και σήμερα θα πούμε αλλά και θα διαψεύσουμε τις φήμες οι οποίες δεν ισχύουν. Γιατί γενικότερα πολλοί φοβάστε ότι δεν θα δουλεύει το Type-C με άλλες συσκευές, δεν θα έχει το ένα, δεν θα έχει το άλλο, θα έχει το ένα, δεν θα έχει το άλλο. Γενικότερα οι φήμες είναι πολλές από τον Νοέμβριο που ξεκινήσαν οι πρώτες να κυκλοφορούν αμέσως μετά το επίσημο release του iPhone του 14, ήδη είχαν ξεκινήσει οι φήμες για το iPhone 15. Λίγο πολύ με τις φήμες ξέρετε πως έχει και το τι λένε γύρω. Οπότε εμείς πήραμε σε αυτό το βίντεο και θα συντάξουμε τις πιο γνωστές από όλες και φυσικά θα αναλύσουμε το ποιες από αυτές τελικά ισχύουν και τι τελικά έχει αλλάξει. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω το βίντεο, να σας πω ότι έχουν βγει ήδη τα πρώτα dummy. Dummy δηλαδή τηλέφωνα τα οποία από τις πιο βασικές κεντρικές φήμες έχουν κυκλοφορήσει οι βασικές συσκευές. Δηλαδή, οι συσκευές αυτές που μας δείχνουν το πώς σε live render είναι το κινητό. Και γενικότερα, το πώς θα έμοιαζε το iPhone 15 με βάση αυτά που ακούγονται. Πάμε όμως να πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα για να μην σας κουράσω άλλο. Όπως πολλοί ξέρετε, κάθε Σεπτέμβριο η Apple κυκλοφορεί την επόμενη έκδοση συσκευών. Συνήθως οι συσκευές είναι τα 4 μοντέλα. Είναι η απλή έκδοση, η έκδοση Max, η Mini, φυσικά η πρώτη Pro έκδοση που είναι η μικρή και μετά η αμέσως επόμενη που είναι η Pro Max έκδοση. Γενικότερα από το iPhone 12 και μετά δεν είχαν διαφορές η Pro με τις Pro Max εκδόσεις. Κάτι το οποίο αυτό φέτος θα αλλάξει. Θα γίνει όπως ήταν παλιότερα. Έδινε στα iPhone 8 Plus το stabilization στον φακό και μόνο τα Plus είχαν ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη διαφορά που δεν είχαν οι άλλες συσκευές. Φέτος θα το ξαναδούμε. Θα περιοριστούν κάποιες βασικές λειτουργίες στο iPhone 15 Pro Max μόνο. Και πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτα και βασικό, δεν αλλάζουν την οθόνη. Η οθόνη θα είναι 6,1 inches στα μικρά μοντέλα και 6,7 στα μεγάλα μοντέλα. Ακριβώς όπως είναι αυτή τη στιγμή τα iPhone 14 Pro και Pro Max. Στο σχεδιασμό θα έχουμε αλλαγές. Η Apple γενικότερα δεν αλλάζει τα μοντέλα της τα επόμενα χρόνια και βγάζει μετά από 3-4 χρόνια μια βασική αλλαγή στα μοντέλα της. Φέτος λοιπόν θα δούμε αλλαγές. Είχαμε δει από το στρογγυλό στο τετράγωνο πλαίσιο, τώρα θα αρχίσει να κυρτεύει, λάθος λέξη, αλλά ουσιαστικά να μπορέσω να το εξηγήσω, θα κάνει λίγο πιο κυρτά τα πλαίσια, δηλαδή θα στρογγυλεύσει λίγο τις γωνίες, όχι όμως όπως ήταν τα εντεκάρια που ήταν τελείως στρογγυλές οι καμπύλες. Απλά θα φύγουν αυτές εδώ οι σκληρές γωνίες. Επίσης, δεύτερη βασική αλλαγή που περιμένουμε στο σασί του τηλεφώνου είναι ότι θα αντικαταστήσουν αυτό το κουμπί της σύγχασης. Θα σας πω στο τέλος τη γνώμη μου γι' αυτό, αν θα το ήθελα εγώ προσωπικά σαν χρήστης τόσα χρόνια ή όχι. Πάντως αυτό εδώ πέρα θα αντικατασταθεί με κουμπί και θα κάνει διαφορετικές λειτουργίες. Θα γίνει σαν το Action Mode του Apple Watch Ultra. Κλασικά θα δούμε έναν νέο α17 για τις Pro εκδόσεις και οι απλές εκδόσεις του iPhone 15 θα συνεχίσουν και θα εξακολουθούν να έχουν τον προηγούμενο επεξεργαστή, όπως κάνει η Apple τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε μια φήμη ότι μόνο στις Pro εκδόσεις θα δούμε το USB-C, το Type-C ή Thunderbolt 3, πείτε το όπως θέλετε. Οι νέες φήμες όμως που διερεύσαν τα τελευταία είπαν ότι όλες οι εκδόσεις iPhone 15 θα έχουν την USB θύρα. Δηλαδή θα δούμε τη USB-C σε όλες τις εκδόσεις iPhone 15. Η βασική διαφορά όμως στους Type-C, USB-C ή όπως θέλετε πείτε το Thunderbolt 3, θα έχουμε περιορισμούς. Στις απλές εκδόσεις iPhone 15 θα έχουμε USB 2. Δεν θα υποστηρίζουν τόσο γρήγορη φόρτιση.
Στα Pro μοντέλα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες σε μεταφορά δεδομένων και φυσικά θα υποστηρίζουν και ταχύτατη φόρτιση, καθώς το USB θα υποστηρίζει έως 3,2. Φυσικά το Dynamic Island θα το δούμε και στις 4 συσκευές, καθώς ένας χρόνος πριν που ήταν τα iPhone 14, οι απλές εκδόσεις δεν το είχαν. Οπότε φέτος ήρθε η ώρα να το αποκτήσουν όλες οι συσκευές. Οπότε μπορούμε πλέον επίσημα να χαιρετήσουμε το Notch. Σας τα περνάω λίγο επιγραμματικά, καθώς στο τέλος θα πιάσω μία-μία τις κατηγορίες και θα σας τις αναλύσω και θα σας πω βασικά πράγματα το τι ισχύει για την κάθε μία. Αναμένεται λοιπόν στον A17 επίσης να δούμε μεγαλύτερη μνήμη RAM και δεν θα αλλάξει το modem ουσιαστικά που έχει μέσα για το 5G δίκτυο. Από την Qualcomm θα είναι το ίδιο και θα είναι αυτό που θα έχουν όλα τα μοντέλα 15 Pro και Pro Max και τα πρώτα απλά. Η φακή της κάμερας τώρα θα έχουμε δύο φακούς στις απλές εκδόσεις iPhone 15 και στις Pro και Pro Max θα έχουμε τις τρεις κάμερες που έχουμε συνηθίσει. Φυσικά θα είναι ελάχιστα μεγαλύτερες και στο Pro Max μοντέλο θα περιοριστεί μόνο ο φακός περισκοπίου, που θα δούμε έναν φακό 5x, ακόμα και 6x, φήμες διήστανται, από το 3x που έχουμε σήμερα. 3x zoom, έτσι. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές που θα δούμε στα iPhone 15. Πάμε τώρα λίγο να τις πάρουμε λίγο με πιο πολύ λεπτομέρεια και να δούμε τι ισχύει για την κάθε μία και τι δεν ισχύει. Θύρα USB-C. Η θύρα USB-C, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, δεν έχει μεγάλες διαφορές από τη θύρα Lightning που έχουμε σήμερα. Η Apple είναι αναγκασμένη λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη και μόνο να κυκλοφορήσει συσκευές που θα έχουν USB-C, καθώς η Ευρώπη μέχρι το 24 έχει ζητήσει από όλες τις εταιρείες να βάλουν όλες USB-C, δηλαδή να έχουν το ίδιο καλώδιο φόρτισης. Η Apple όμως, ενώ είναι υποχρεωμένη στην Ευρώπη να το κάνει, αποφάσισε να το κάνει για όλο τον κόσμο. Οπότε θα κυκλοφορήσει τις συσκευές της πλέον και όλες οι συσκευές σε όλο τον κόσμο θα έχουν USB-C, καθώς θα μπορούσε στην Αμερική να κρατήσει τις συσκευές κανονικά με Lightning και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη να κυκλοφορεί άλλες συσκευές που θα υποστηρίζουν USB-C. Δεν της έλεγε κανένας τίποτα γι' αυτό, ήτανε καθαρά στην ευχέρειά της. Οπότε λοιπόν αποφάσισε να βγάλει παγκοσμίως την ίδια θύρα. Διαρροές των μπροστινών γυαλιών πάνελ. Φυσικά βλέπουμε ακόμη μικρότερα και πιο διακριτά bezels στο περίγραμμα της οθόνης. Η βασική φήμη που επίσης υπήρχε για τα iPhone 15 ήταν ότι αυτά τα κουμπιά της έντασης του ήχου θα γίνουν μια ενιαία επιφάνεια και ουσιαστικά θα έχουν την τεχνολογία της Apple της στερεάς κατάστασης, δηλαδή που ουσιαστικά θα έβγαζε τη δόνηση απλά χωρίς να υπάρχει κουμπί clicked. Αυτό πλέον δεν ισχύει, καθώς η Apple αυτή την πατέντα πλέον την έχει αφήσει στην άκρη και δεν τη χρησιμοποιεί, οπότε δεν θα δούμε πλέον αυτά τα κουμπιά. Ενώ η φήμη ήταν πολύ έντονη, πλέον επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι θα έχουμε κανονικά clicked κουμπιά στην πλαϊνή επιφάνεια. Αυτό ισχύει γιατί η Apple είχε κάποια προβλήματα με αυτή την πατέντα, οπότε μάλλον θα το δούμε από τις επόμενες εκδόσεις iPhone, δηλαδή στο iPhone 16. Η συσκευή θα είναι ελαφρώς παχύτερη και ελαφρώς κοντότερη με βάση τα render που έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Το iPhone 15 Pro Max αναμένεται να είναι 8,25 χιλιοστά χοντρό, δηλαδή 0,4 χιλιοστά περισσότερο από το iPhone 14 Pro Max. Φυσικά στο σασί, όπως σας είπα, θα συναντήσουμε κυρτότερα πλαίσια με βάση τις φήμες της Shrimp Apple Pro, είναι ένας από τους βασικούς leakers που μας λένε για τις εξωτερικές εμφανίσεις των iPhone. Και για τα bezel της οθόνης, όπως είχα αναφέρει, αναμένεται να είναι στο 1,55 χιλιοστά το bezel. Κάτι το οποίο θα σπάσει ρεκόρ η Apple με τα λεπτότερα πλαίσια bezel που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε τηλέφωνο. Καθώς το iPhone 14 Pro Max είχε 2,17 χιλιοστά bezel περίγραμμα. Αυτό το μαύρο το περίγραμμα ουσιαστικά είναι 2,17 χιλιοστά σε σχέση με το 1,55 που θα πάει για το iPhone 15. Και φυσικά βλέπουμε και σασί τιτανίου. Θα φύγουμε ουσιαστικά από το κράμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στα iPhone 13 και 14. Είναι το ανοξείδωτο ατσάλι, το Ceramic Shield αλλιώς. Σε σύγκριση λοιπόν με το Ceramic Shield που έχουμε αυτή τη στιγμή, το τιτάνιο θα είναι προφανώς ελαφρύτερο. Το Pro Max, το 15 Pro Max σαν τηλέφωνο, θα είναι ελαφρύτερη συσκευή, αλλά θα έχει ένα υλικό το οποίο είναι πραγματικά ακριβότερο σε σχέση με το σημερινό ατσάλι που έχουμε. Είναι ακριβότερο καθώς στην επεξεργασία και στην κοπή είναι πιο δύσκολο από ότι είναι το υλικό το συγκεκριμένο. Είναι πολύ πιο ανθεκτικό σε πτώσεις και δεν θα έχει ουσιαστικά
χτυπήματα όπως έχει αυτό όταν μας πέσει κάτω. Βέβαια έχει ένα κακό εκείνο. Εκείνο είναι ότι θα έχει ένα ματ φινίρισμα, κάτι το οποίο είναι καλύτερο γιατί τώρα πατάς και κάνεις touch ID πάνω στο τηλέφωνό σου και εμένα με εκνευρίζει αυτό το πράγμα που κάνει δαχτυλιές. Εκείνο θα έχει ένα ματ φινίρισμα καθώς το τιτάνιο δεν μπορεί να γίνει τόσο γυαλιστερό όσο είναι το ατσάλι. Δηλαδή στο τρίψιμο που θα γίνει θα πάρει ένα ματ φινίρισμα. Κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο, αλλά αν θα έχει πτώσει θα κάνει πολύ πιο εύκολα γρατζουνιές, κάτι το οποίο το ατσάλι δεν κάνει, καθώς επειδή έχει γυαλιστερή επιφάνεια, αν τη χαράξεις η γρατζουνιά δεν φαίνεται. Κάτι το οποίο στο τιτάνιο θα φαίνεται. Χρώματα. Συνήθως, όπως ξέρετε, η Apple κυκλοφορεί ένα χρώμα για κάθε νέα έκδοση. Στο iPhone 11 είχαμε δει το πράσινο, όπως το είδαμε ξανά και στο iPhone 13 μεταγενέστερα. Φυσικά στο 14 είδαμε το Move και το νέο χρώμα που θα κυκλοφορήσει η Apple είναι το Μπορντό. Γενικότερα υπάρχουν φήμες γύρω από το Μπορντό και πώς θα μοιάζει το Μπορντό αυτό το Μπορντό. Από το Move που είχαμε δει η απόκληση ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά δεν είχαμε πέσει έξω στο Deep Purple πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα Μπορντό σκούρο χρώμα, κάτι το οποίο να διαφέρει από το Product Red που έχει η Apple και θα είναι λίγο πιο σκούρο, ίσως λίγο πιο ντοματί θα μπορούσαμε να πούμε, ή ένα χρώμα έτσι λίγο πιο πορτοκαλοκόκκινο, όπως τα λέει και η Μυρακάκη, μπορδοροδοκόκκινο. Οπότε κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε το χρώμα αν όντως ισχύει με αυτό που λένε οι leakers και πόσο κοντά θα είναι. Στο Deep Purple είχαμε πέσει μέσα, θεωρώ ότι και στο Μπορντό μπορδοροδοκόκκινο θα πέσουμε πάλι μέσα. Ας δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση τώρα στο κουμπί του Action, που φαίνεται ουσιαστικά να έρθει να αντικαταστήσει αυτό εδώ, δηλαδή τον διακόπτη που μπαίνει το κινητό στο αθόρυβο ή αλλιώς Ring Silent που το λένε και στο χωριό μου. Δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφορία ακόμα στην οποία να μας λέει το τι θα κάνει αυτό το κουμπί. Φήμες όμως λένε ότι η λειτουργία θα κάνει ό,τι εσύ θέλεις. Δηλαδή ότι θα μπορείς εσύ μέσα από τις ρυθμίσεις να το ρυθμίζεις να κάνει οτιδήποτε θέλεις εσύ. Να ανοίγει, να κλείνει την κάμερα. Ίσως να μπορεί να μπαίνει στην λειτουργία χαμηλής ισχύος, δηλαδή στο low power mode, ή να μπορεί ουσιαστικά να μπαίνει στην λειτουργία ύπνου, να βγαίνει τη λειτουργία ύπνου, να μπαίνει στο μην ενοχλείται. Επίσης μία φήμη λέει ότι η Apple μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κουμπί για την επανεκκίνηση του τηλεφώνου. Να μην χρειάζεται δηλαδή να πατήσεις το πλευρικό κουμπί και το κουμπί της έντασης του ήχου και να τα κρατήσεις πατημένα για να κάνει επανεκκίνηση και θα κρατάς αυτό το κουμπί και αυτό το κουμπί για να κάνεις επανεκκίνηση στο τηλέφωνο. Το θεωρώ λίγο ηλίθιο αυτό. Πείτε μου στα σχόλια αν συμφωνείτε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αντικαταστήσει το σήμα κατά τεθέν της η Apple, που είναι ουσιαστικά αυτό, για να μας βάλει ένα κουμπί να κάνουμε απλά επανεκκίνηση. Ενώ θα μπορούσες πολύ απλά να πεις στη Siri να σου κάνει επανεκκίνηση στο τηλέφωνό σου. Όπως λέει επίσης η Apple θα είναι για την βίαιη επανεκκίνηση, δεν το λέει η Apple, το λένε οι φήμες, για την βίαιη επανεκκίνηση του τηλεφωνού σου, αν σε περίπτωση υπάρχει κάποιο πρόβλημα. No. Φυσικά στα νέα μοντέλα iPhone 15 θα συναντήσουμε OLED οθόνες με ακόμη πιο ακραία δομή και τεχνολογία μέσα, την οποία ουσιαστικά θα μπορέσει να δώσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτό το ακούμε κάθε φορά και λέμε πάντα το ίδιο και το ίδιο. Φυσικά οι θήκες των iPhone 14 δεν θα ταιριάζουν στο iPhone 15, καθώς η Apple κάθε χρόνο μετακινεί τα κουμπιά απειροελάχιστα λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο χαμηλά για να μην ταιριάζουν οι θήκες, οπότε να αναγκάζει τους χρήστες να αγοράζουν νέες θήκες. Οπότε εδώ έρχεται ο Γιώργος και σου λέει μην αγοράσεις ακριβές και αυθεντικές θήκες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πας παίρνεις από την Banks, πας παίρνεις από τη Spigen, δίνεις ένα δεκαρικάκι, φοράς τη θήκη σου για ένα χρόνο και είσαι μια χαρά. Το Dynamic Island τώρα θα συναντήσουμε νέα σχεδίαση. Ίσως να είναι λίγο μικρότερο σε σχέση από ό,τι είναι σήμερα και θα προσθέσουν τον αισθητήρα προσέγγισης. Ουσιαστικά αυτό θα γίνει για να μειώσουν και τον κόστος κατασκευής του Dynamic Island, αλλά και να είναι ακόμα πιο αξιόπιστο. Θα βάλουν δηλαδή λίγο πιο φθηνά υλικά μέσα, αλλά λίγο πιο αξιόπιστα σε σχέση με αυτά που έχουν σήμερα, για να μπορέσουν ουσιαστικά να μειώσουν το κόστος της συνολικής συσκευής. Βέβαια, μειώνοντας αυτό και προσθέτοντας τιτάνιο, δεν ξέρω πόσο θα είναι η διαφορά στην τιμή. Στην τελική βάλω θα είναι ακριβότερο από όσο λένε και οι φήμες. Ονομασία iPhone 15 Ultra. Κάτι το οποίο πολύ ρωτάτε και γενικότερα είναι αυτό που σας έχει
κάνει και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Κάτι το οποίο συζητάμε γενικότερα στα live και δεν ξέρουμε ακόμη αν θα λέγεται Ultra ή αν δεν θα λέγεται Ultra. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το βήμα να σου απαντήσω ότι δεν θα λέγεται συσκευή Ultra και η συσκευή θα παραμείνει στο Pro Max. Γιατί όμως? Ο Mark Grumman από το Boomerang είχε δώσει το Σεπτέμβριο ένα leak και είχε πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι επειδή κυκλοφόρησαν το Apple Watch Ultra, υπάρχει ίσως μια πιθανότητα, επειδή πολλά ήταν τα Ultra γενικότερα στην Apple και ο Mi 1 Ultra και το ένα Ultra και το άλλο Ultra και ήρθε και το Apple Watch Ultra, θεώρησαν ότι ίσως το επόμενο μοντέλο ονομαστεί Ultra. Έτσι λοιπόν, γύρω από τη φήμη του Mark Grumman από το Boomerang δημιουργήθηκε έντονη συζήτηση ότι το επόμενο τηλέφωνο θα λέγεται Ultra. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Ο Mark Grumman το Φεβρουάριο του φετινού έτους πήρε πίσω αυτό το πράγμα που είχε πει ουσιαστικά, αλλά κάτι το οποίο δεν έγινε τόσο γνωστό όσο είχε γίνει την πρώτη φορά που το είπε. Στο άρθρο που έγραψε όμως δικαιολόγησε τον λόγο και το τι ισχύει τελικά και είπε ότι η Apple δουλεύει πάνω σε ένα τηλέφωνο το οποίο ονομάζεται Ultra, κάτι το οποίο δεν θα δούμε όμως φέτος. Κάτι το οποίο θα δούμε το επόμενο έτος στα iPhone 16 που θα κυκλοφορήσουν το 24. Κάτι το οποίο φυσικά δεν αποκλείεται να το δούμε και φέτος, γιατί γενικότερα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το πότε θα κυκλοφορήσει αυτό το Ultra τηλέφωνο. Πάντως iPhone 15 Pro και Pro Max είναι πιθανότερο να δούμε και να δούμε και μια έξτρα συσκευή Ultra. Δεν έχουμε δώσει πουθενά βάση το τι πραγματικά τελικά θα γίνει με την Ultra έκδοση. Πάντως 15 Pro και Pro Max θα έχουμε κανονικά. USB-C. Λόγω κανονισμών λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Apple πρέπει, όπως σας είπα, να κάνει όλες τις συσκευές της να έχουν USB-C, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αν και η Apple αποφάσισε να το κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, να δούμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τη USB-C και τελικά αν δουλεύουν τα καλώδια ή αν δεν δουλεύουν τα καλώδια από third party εταιρείες. Γιατί γενικότερα υπάρχει φήμη και ο φόβος ότι δουλεύουν μόνο τα αυθεντικά καλώδια. Κάτι το οποίο ούτε αυτό ισχύει. Πάμε πρώτα να δούμε λίγο τις ταχύτητες. Στα Pro μοντέλα θα δούμε ένα USB-C 3.2 ή Thunderbolt 3. Δηλαδή, στα USB 3.2 θα έχουμε 20 Gbps ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Αν δούμε Thunderbolt 3 που είναι το πιθανότερο, θα δούμε 40 Gbps ταχύτητα δεδομένων. Και φυσικά θα υποστηρίζει και οι δύο θα υποστηρίζουν και οι δύο περιπτώσεις θα υποστηρίζουν ταχύτατη φόρτιση. Κάτι το οποίο όμως στις απλές εκδόσεις δεν θα δούμε. Θα δούμε ναι μεν USB-C πάλι, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Θα περιοριστεί σε USB 2 και θα έχει 480 Mbps αντί για 20 ή 40 Gbps, έτσι. Τώρα, τι ισχύει γύρω από τους περιορισμούς του USB-C και τι πραγματικά ισχύει? Μία φήμη από έναν κινέζικο ιστότοπο που γενικότερα έχει πέσει κάποιες φορές, όχι πάντα μέσα, είχε πει ότι θα περιοριστεί η Apple στα καλώδια τα αυθεντικά και θα φορτίζουν οι συσκευές μόνο αυθεντικά καλώδια. Κάτι το οποίο αυτό δεν ισχύει και σας το ξεγράφω. Η φήμη έλεγε ότι θα περιοριστεί ουσιαστικά και δεν θα επιτρέπει σε third party καλώδια και γενικότερα third party εταιρείες να βγάζουν καλώδια το οποίο να φορτίζουν τα κινητά και τις συσκευές της Apple. Η πραγματική όμως βάση που έχει δώσει η Apple και έχει πει σε αυτές τις εταιρείες ουσιαστικά, που η φήμη μετά διέρευσε από την Shrimp Apple Pro πάλι, έλεγε ότι θα υποστηρίζει καλώδια τα οποία είναι μόνο MFI. Το MFI σημαίνει Made from Apple. Οι εταιρείες λοιπόν που θα φτιάχνουν καλώδια Made from Apple, που θα έχουν δηλαδή την πιστοποίηση της MFI, θα μπορούν κανονικά να χρησιμοποιούνται στα iPhone. Γενικότερα όμως, οι περισσότερες εταιρείες έχουν, όπως και η Foxconn ουσιαστικά που βγάζει, έχουν την πιστοποίηση της MFI. Οπότε δεν θα είναι τόσο τραγική η κατάσταση που λέγαν όλοι και είχαν παρουσιάσει όλοι, ότι δεν θα δουλεύουν τα iPhone με άλλα καλώδια. Τα περισσότερα, να ξέρετε, ότι έχουν πιστοποίηση MFI, οπότε όλα καλά, δεν χρειάζεται να αγχωθείτε γι' αυτό. Είμες λένε ότι μπορεί να υποστηρίζει και καλώδια τα οποία δεν θα είναι MFI, απλά δεν θα έχουν την ίδια ταχύτητα ουσιαστικά σε μεταφορά δεδομένων και δεν θα υποστηρίζουν φυσικά ταχύτητα τη φόρτιση. Δεν θα είναι καλό βέβαια αυτό, θα είναι κακό, καθώς μπορεί να κάνει και αρκετές ώρες να περάσει δεδομένα και επίσης θα κάνει και αρκετές ώρες να φορτίζει τα τηλέφωνα. Οπότε, καλό είναι να επενδύσεις, να πάρεις ένα καλό καλώδιο, να κρατήσεις το αυθεντικό και να το έχεις πάντα μαζί σου και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δεν υπάρχει περιορισμός επίσης και στους MagSafe φορτιστές. Πλέον η Apple περιορίζει κυρίως την φόρτιση των 15W μόνο σε MagSafe φορτιστές για τα μοντέλα 14 και 13. Αυτό πλέον δεν θα ισχύει, θα υποστηρίζει και τα 15W και σε πιστοποιημένους φορτιστές οι οποίοι θα είναι QI2. Το QI2 λοιπόν, όσοι έχουν την πιστοποίηση QI2 οποιασδήποτε third party εταιρείας, θα μπορούν να υποστηρίζουν κανονικά στο iPhone 15 ασύρματη φόρτιση έως 15W.
Κάμερα περισκοπίου. Η κάμερα περισκοπίου έχει μια νέα τεχνολογία η οποία ουσιαστικά θα δημιουργήσει έναν κάθετο φακό αντί για οριζόντιο που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, ο φακός πλέον είναι έτσι, θα γίνει έτσι και θα έχει μέσα κρυσταλάκια τα οποία ουσιαστικά θα κατευθύνουν το φακό. Ο φακός θα είναι εδώ και ουσιαστικά το γυαλί θα είναι εδώ. Και θα έχει μέσα ουσιαστικά κρυσταλάκια τα οποία θα μπορεί να μετακινούν το φακό προς ή πίσω. Αυτό ουσιαστικά που κάνει ο φακός ο zoom. Δηλαδή, αυτό που εγώ θα κάνω τώρα. Είναι ένας zoom οπτικός φακός. Δεν θα έχουμε digital zoom, θα έχουμε optical zoom. Δηλαδή σαν να υπάρχει όντως μέσα ένας φακός ο οποίος θα μετακινεί το κλίστρο μπρος ή πίσω. Αυτό το πράγμα θα περιοριστεί μόνο στα iPhone 15 Pro Max και θεωρώ γιατί δεν έχουν κατοχυρώσει ακόμα, δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο να μπορέσουν να το βάλουν στα μικρότερα μοντέλα, καθώς έχει μια διαδικασία και μια τεχνολογία η οποία πρέπει να έχει χώρο για να μπει μέσα. Αυτό το πράγμα θα μας δώσει 5x ίσως και 6x zoom οπτικό, δηλαδή αναλογικό, κανονικά στο φακό της κάμεράς μας και θα μας βγάλει επιτέλους από το 3x. Επίσης, άλλες βελτιώσεις θα δούμε στην κάμερα, η Apple θα αντικαταστήσει το LiDAR το φακό με το VCSEL της Sony. Είναι ένας φακός ουσιαστικά που είναι πολύ πιο αποδοτικός από το LiDAR και έχει χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος συνολικά στη συσκευή. Οπότε θα σου προσφέρει λιγότερη μπαταρία, θα σου αποδίδει με λιγότερη μπαταρία και θα σου προσφέρει περισσότερες δυνατότητες. Τιμολόγηση τώρα. Λόγω του τιτανίου που θα δούμε στο πλαίσιο και λόγω του Α17 ότι θα έχει κάποιες τεχνολογίες παραπάνω και την αύξηση της RAM, θα έχουμε μια αύξηση της τιμής, κάτι το οποίο δεν είναι επίσημο και πόσο θα είναι. Ο αναλυτής Jeff Poo, που γενικότερα πέφτει μέσα στις τιμές και ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, ισχύει. Έχει πει ότι θα έχουμε αύξηση στην τιμολόγηση. Οπότε γι' αυτό κιόλας έχουμε δώσει βάση στα λόγια του και έχουμε δει ότι θα δούμε την αύξηση. Κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι επίσημο από την ίδια την εταιρεία. Επίσης, έντονες είναι οι φήμες ότι λέγανε ότι κυκλοφορήσει και το Face ID που θα είναι πίσω από την οθόνη της. Το γυαλί ουσιαστικά. Κάτι το οποίο δεν ισχύει γιατί η Apple δεν έχει ακόμα κατοχυρώσει την πατέντα την οποία θα το κάνει αυτό. Αυτή η φήμη μετατοπίστηκε για το 2024 και λένε ότι το iPhone 16 ίσως υπάρχει μια περίπτωση να έχει το Face ID πίσω. Νομίζω ήρθε η ώρα να σχολιάσω όλα αυτά που είπαμε και να σας πω τη γνώμη μου γύρω από το iPhone 15. Θεωρώ ότι η Apple γενικότερα κάνει μικροαλλαγές και γενικότερα τα έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές στα live stream και σας έχω πει την άποψή μου. Η βασική μου άποψη όμως για το iPhone 15 είναι ότι επιτέλους θα δούμε κάποιες αλλαγές στο σασί, κάτι το οποίο έχουμε βαρεθεί από το iPhone 12. Τα τελευταία 3 χρόνια η Apple δεν έχει κάνει καμία αλλαγή στο σασί παρά μόνο μικροαλλαγές οι οποίες δεν είναι τόσο εμφανείς. Τώρα, το USB-C το ακούω και το βλέπω και επιτέλους, καθώς η Apple έχει αντικαταστήσει ουσιαστικά στα iPad το Lightning αλλά και στα MacBook, κάτι το οποίο είναι κουραστικό, καθώς δεν μπορείς ουσιαστικά να έχεις έναν φορτιστή για όλες τις συσκευές του οικοσυστήματός της. Δεν σας λέω ότι να δίνεις το φορτιστή σου, να παίρνεις το φορτιστή σου από κάποιον τρίτο που έχει μια συσκευή Android και μπορείς ουσιαστικά να φορτίζεις με τη δική του συσκευή, να φορτίζεις τη δική του συσκευή, να φορτίζεις με το δικό του φορτιστή. Εφόσον η Apple έχει αντικαταστήσει κατά βάση στα βασικά της μηχανήματα, αλλά δεν το έχει αλλάξει μόνο στο iPhone, το θεωρώ κακό. Οπότε ουσιαστικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να φορτίζουμε το κινητό μας ή το λάπτοπ μας με τους αντίστροφους φορτιστές. Δηλαδή θα παίρνεις εσύ το φορτιστή του λάπτοπ σου και θα φορτίζεις το κινητό σου. Θα παίρνεις το φορτιστή του κινητού σου και θα φορτίζεις και το λάπτοπ σου. Θα έχεις δηλαδή ένα καλώδιο USB-C σε USB-C και θα φορτίζεις τρεις συσκευές μέσα στο σπίτι. Κάτι το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Θα πηγαίνεις διακοπές ή θα πηγαίνεις στη δουλειά σου και θα κουβαλάς ένα καλώδιο φόρτισης και για τις τρεις συσκευές σου. Οθόνη και γενικότερα κάμερα και γενικότερα. Βλέπω μικροαλλαγές πάλι και δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικές ώστε να πω wow. Η Apple γενικότερα θα παρουσιάσει πάλι ένα τηλέφωνο το οποίο θα είναι ίδιο με το προ-προηγούμενο τηλέφωνο, όχι ίδιο με το προηγούμενο τηλέφωνο. Ένα iPhone 13 δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ένα iPhone 14, πόσο μάλλον ένα iPhone 15 δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα iPhone 13. Οι μικροαλλαγές στον επεξεργαστή που θα δούμε και γενικότερα στη μνήμη RAM για μένα είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Είναι πράγματα τα οποία ουσιαστικά η Apple τα κάνει απλά για να δείξει το ποια είναι. Και σου δείχνει ουσιαστικά, σου πετάει το τυράκι κάθε φορά για να αποδείξει ότι μπορεί και καλύτερα. Ενώ θα μπορούσε έναν χρόνο να κάτσει όντως να δουλέψει, να τα βάλει κάτω και να βγάλει όντως κάτι το οποίο αξίζει. Αλλά όπως έχουμε πει, έτσι είναι ο Tim Cook. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει ουσιαστικά να μεγιστοποιήσει το κέρδος της Apple και υπάρχουν κάποια πρόβατα σαν εμένα που θα πάνε να αγοράσουν το επόμενο τηλέφωνο.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε ποια η γνώμη σας για το iPhone 15 και φυσικά αν συμφωνείτε με όλα αυτά που σας είπα. Πήραμε τις φήμες, τις είδαμε, τις τερματίσαμε, σας είπα τι ισχύει και τι δεν ισχύει και περιμένω την άποψή σας. Φυσικά δεν ξεχνάς dimigeo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και κάθε Τετάρτη σε περιμένω στο live στις 8 για να συζητήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Περιμένω να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.